Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, υποκλεινόμαστε με σεβασμό στη σημερινή μας εκδήλωση τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Καλωσορίζουμε τους συγγενείς των πάνω από 500 μαχητών που βλέπουν σήμερα ένα όραμα να παίρνει σάρκα και οστά με τα εγγένεια του Μουσείου Μνημείου στον Εστόριο. Η κατασκευή του είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στους κατοίκους του Ανατολικού Γράμμου που πλαισίωσαν μαζικά και προστοστάτησαν μέσα από το ΕΑΜ Ελλάς για την αντιμετώπιση της τριπλής φασιστικής κατοχής, που στη συνέχεια μέσα από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας δώσανε και τη ζωή τους για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ο κατάλογος των ονομάτων συγκεντρώθηκε μετά από συστηματική έρευνα σε εκδόσεις και στα αρχεία του κόμματος, με τη συμβολή πολλών συντρόφων και κατοίκων από τα αντίστοιχα χωριά. Συνεχίζουμε την προσπάθεια καταγραφής να συμπληρώσουμε και να διορθώσουμε τυχόν λάθη και παραλήψεις. Η ανέργεση του Μνημείου Μουσείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ είναι ένας ακόμα κρίκος στη συστηματική προσπάθεια του ΚΚΕ να αποτυπωθεί η ιστορική αλήθεια. Να αναδειχθεί η ιστορία των αγώνων του επαναστατικού λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, έτσι όπως την έγραψαν χιλιάδες αγωνιστές με το ίδιο τους το αίμα. Και όχι όπως θέλουν να μας την παρουσιάζουν όσοι υπερασπίζονται το σημερινό εκματελευτικό σύστημα ή μοιράζουν αυταπάτες για ένα πιο δίκαιο ή ανθρώπινο καπιταλισμό. Θεωρούμε πως σήμερα εκπληρώνουμε ένα μεγάλο στόχο, να εγκαινιαστεί ένα μουσείο μνημείο στην περιοχή μας με ακόμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και αυξημένες απαιτήσεις στη φάση της κατασκευής του, που αποδεικνύει ότι μπορούμε να υλοποιούμε στόχους δύσκολους και απαιτητικούς. Ακόμα πιο σημαντικό κάνει αυτό το στόχο ότι οι εργασίες στο μουσείο ολοκληρώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο, χωρίς οι κομματικές οργανώσεις της Δυτικής Μακεδονίας, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω από την πολιτική τους δράση και ανάπτυξη αγώνων για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, για ακόμη μια φορά και σήμερα, μέσα από την εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ευχαριστούμε τον σύντροφο Χάρη Τουτούνη, που δόρισε στη μνήμη των αγωνιστών γονιών του, Μάρκου και Ελένης, το χώρο στον οποίο στεγάζεται σήμερα η ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος του Νεστορίου και των χωριών του Γράμμου. Χωρίς την παραχώρηση του χώρου, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα το Μουσείο Μνημείο. Ευχαριστούμε τον Δήμο Βασίβγαλη για την προσφορά του να φιλοτεχνήσει και να κατασκευάσει στο εργοστάσιο του τις μνημειακές πλάκες με τα ονόματα των μαχητών του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τη Δέσποινα Τσιρώνη, που είχε τη γενική ευθύνη της κατασκευής. Επίσης, ευχαριστούμε τον γλύπτη Αντώνη Μυρωδιά για την καλλιτεχνική επιμέλεια του χώρου, καθώς και τους συντρόφους Θανάση Λεκάτη και Φάνη Παρή για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση του αρχαιικού υλικού. Θέλουμε να τονίσουμε ότι η ολοκλήρωση δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εθελοντική συμμετοχή δεκάδων μελών, οπαδών του κόμματος και της ΚΝΕ από όλους τους νομούς της περιοχής, από ανθρώπους άλλων πολιτικών πεπιθήσεων που συνέβαλαν είτε με προσωπική εργασία, είτε με προσφορές υλικών και άλλα. Καθοριστική ήταν η επιμονή του συντρόφου Κώστα Σταμπολίδη για την οργάνωση, το συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών μέχρι και την προσωπική του συμμετοχή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Δημοτική Αρχή Νεστορίου για τη στήριξη και τη συμβολή στις εργασίες της κατασκευής του χώρου. Ευχαριστούμε τους συγγενείς των θυμάτων που με κάθε μέσο και τρόπο συνέφεραν στην κατασκευή του, τους κατοίκους του Νεστορίου που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια του κόμματος. Ευχαριστούμε τους ανώνυμους ανθρώπους της περιοχής που μας άνοιξαν τα σπίτια τους και με συγκίνηση μας δώσαν ό,τι κοιμήλιο οφειλούσαν τόσα χρόνια για να μπουν στα εκθέματα του μουσείου. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο στόχος δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμβολή δεκάδων μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που με αυταπάρνηση, παρατώντας ακόμα και τις δουλειές τους, εργάστηκαν νύχτα μέρα, ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες, για να είναι σήμερα όλα έτοιμα. Τη δύναμη, το κουράγιο και την αντοχή την αντλούσαν από τη συνειδητοποίηση πως σήμερα οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες έχουν ιστορικό χρέος να αναδείξουν
τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας του κόμματός μας. Οι σκέψεις του καθενός και της καθεμιάς που εργάστηκαν σε αυτό εδώ το χώρο, βρισκόντας στη διτάνια προσπάθεια των αγωνιστών της περίοδου του 1940-1949, από αυτό το σκοπό αντλούμε σήμερα δύναμη, κουράγιο και αντοχή, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο μέλλον, πως κι αν έπεσε ο γράμμος, εμείς θα νικήσουμε.